Καλώς την. Άνοιξες και την πόρτα. Ένα τζέντλμαν ανοίγει, παρακαλώ. Ναι. Μια Κυπρέα σε. Ευχαριστώ. Εσύ με κάλεσε σίγουρα για να σε μάθω κυπριακά. Ρε, εσύ το βρήκες. Ε, το βρήκα. Και ήθελα να μου πεις και αυτή τη φλέβα. Πες με τα δόντια μου, είναι εντάξει. Για να δω. Δεν έχω φάει. Όχι, δεν είχα φαγητό. Ήταν κραγιόν. Καγιόν. Κοκκινάδι, κοτσινάδι. Κοτσινάδι. Μάνα μου. Πανάθεμα σε, μάνα μου. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε. Δεν ξέρω, νομίζω. Δεν έχω γυρίσει. Τι κάνεις. Είμαι καλά. Ξέρεις, σε κάλεσα εδώ. Γιατί. Σε κάλεσα γιατί μέσα σε όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες με τις κακές ενέργειες και όλα αυτά. Ναι. Ήθελα να δω ένα φρέσκο χαμόγελο, μια ωραία παρουσία. Ναι. Ένα όμορφο κορίτσι. Ναι. Να περάσω όμορφα. Δηλαδή δεν ήθελα άλλο καταπίεση και χαζομάρες τέτοιες και δεν ξέρω και από τι. Αλήθεια. Ναι. Σου βγάζω κάτι θετικό. Πολύ. Και... πολύ. Ναι. Το έχω πει κιόλας. Το έχω πει και. Πότε μου το έχεις πει. Σε βλέπω κάτω που σου λέω χαμόγελο. Έχεις ασχολείο. Όχι, για τις φλέβες μου λες. Ε, ναι, ασχολούμαι. Για τα... γιατί αν μια φλέβα άλλη. Για πες τι κυπριακά έχεις μάθει. Μην πεις πάλι. Ζαμέ, δαμέ. Μην πεις, περίμενε. Πρόσεχε τις λέξεις που θα λες. Όχι. Ζαμέ, δαμέ. Ποτσί. Ζαμέ, δαμέ, ποτσί. Ναι, πουρέκα μου. Α, ζαμέ, δαμέ, ποτσί, πουρέκα μου. Πουρέκια μου. Πουρέκια μου. Θα με τρελάνει. Δεν πελάνει εσύ, ε. Πουρέκια μου. Γάρα. Όχι, γάρα. Α, να το μας. Για πες. Τι να πω. Πώς περνάς εδώ. Να σου πω, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που ένιωσα λίγο πιο άνετα στο σπίτι. Μεταξύ σας όταν ήμασταν εκεί και... ναι. Λίγο πιο ναι. Οικία σιγά ναι. Σιγά και εγώ λίγο πιο σαν Άννα. Και αρχίζει και βγαίνει από το πραγματικό μου κεφάλι, αυτά που θέλω να σκεφτώ, ναι. Αυτά που σκέφτομαι. Τι ωραία, νομίζω πως όσο περνάω καιρός είμαστε ακόμη πιο... Σίγουρα. Ναι. Για πες, είχες σχέση ποτέ με κοπέλα που δεν ήταν από Ελλάδα. Αμα. Και με Κύπρια. Ένα-ένα, αλήθεια. Ήμουν και με Κύπρια, αλλά ξέρεις, δεν κράτησε πολύ λόγω απόστασης. Α, αυτή έμενε στην Κύπρο. Ναι, έμενε στην Κύπρο. Πού έμενε. Πού έμενε, ρε φίλε. Όχι Λάρνακα, Λευκοσία. Λεμεσός. Το κεντρικό μέρος, Λεμεσός. Κεντρικό είναι Λεμεσός ή Λάρνακα. Είναι... η Λευκοσία είναι η πρωτεύουσα. Η Λευκοσία που είναι πιο πολλοί κόσμος εκεί. Ναι. Γιατί είναι και τα τρία πολλού. Τα φιλιά μας στη Λευκοσία. Τα φιλιά μας στη Λευκοσία με τη σπηγιά. Με τι? Σπηγιά. Ποια σπηγιά? Σπηλιά, σπηγιά. Α, που βάζουμε το γάμο. Φιγιά, ήγιος, μαγιά. Ήγιος, μαγιά, φιγιά. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερό. Ναι. Και, ναι, έλεξε γι' αυτό το λόγο. Τελειώνει και ο χρόνος, κοίτα πώς πέρασε. Τι, δεν μας έχουν πει κάτι. Τι, το σπαλούμε ναι. Μικράς. Α, δεν σ' αρέσω. Πολύ νορμάλ βαράνα. Καλό αυτό. Σίγουρα. Ναι. Να βαράνει νορμάλ. Ναι. Αχ, τι ωραία. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Και εσύ. Πολύ γλυκός άνθρωπος και μ' αρέσει που είσαι. Και σπίτι. Το λένε ήδη όλοι, όχι μόνο στο σπίτι, γενικά νομίζω. Ότι είσαι γλυκός άνθρωπος. Έλα, δεν ακούμε, έχουμε βαρικοή εδώ μέσα. Φαίνονται οι άνθρωποι σιγά σιγά, δεν ξετυλιχτούν. Θα ξετυλιχτούν οι άνθρωποι. Όλοι και όλες τις συμπεριφορές. Χάρηκα πάρα και πολύ. Εγώ αλήθεια. Άρεσε καλή καλίτσα. Ήταν το πρώτο δωμάτιο που δεν ήμουν καθόλου αγχωμένη και πέρασα τέλεια. Έλα να σε πάω και μέχρι την έξοδο. Να με πα. Κύριε Λευτέρη, να τη χαίρεστε. Εσύ να τον μπαμπά σου πώς το λένε και τη μαμά. Κωνσταντίνο και Μερόπη, η μαμά σου. Και εσύ είσαι στο γιο σας. Δώρα, νυμφοδώρα, δώρα, ναι. Σου έκανε κανένα δώρο. Εμένα. Έκανε δώρο σε ένα. Φιγιά, φιγιά. Ήταν το πιο ωραίο κόκκινο δωμάτιο που είχα ποτέ. Το πιο? Το πιο ωραίο κόκκινο δωμάτιο. Αυτά είναι. Για μένα. Για μένα. Έλα, φάτα. Έλα μαζί να φάμε. Θα βάλω άλλα. Μακαρόνια πολλά. Άννα μου. Καλά, δεν έχει πολλά. Γεια σου, Μαρία μας. Πώς πήγαν τα κόκκινα δωμάτια.